Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε θετικό κλίμα ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το ελληνικό ζήτημα στο Eurogroup, όπως ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές από τις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε η πρόοδος που σημειώθηκε στην πρώτη αποστολή των επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα, στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης. Σε θετικό κλίμα ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το ελληνικό ζήτημα στο Eurogroup, όπως ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές από τις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε η πρόοδος που σημειώθηκε στην πρώτη αποστολή των επικεφαλή των θεσμών στην Αθήνα, στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης. Παράλληλα, το Eurogroup επισήμανε τον αρκετά μεγάλο όγκο δουλειάς που απομένει για τις ελληνικές αρχές και την ανάγκη να συνεχιστούν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες με τον ίδιο εντατικό ρυθμό. Εξάλλου, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές στη συζήτηση για την Ελλάδα, το λόγο έλαβε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη, ο οποίος τόνισε ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και να λυθεί το θέμα της αποχής των συμβολιογράφων από τους πληστηριασμούς. Για επιβεβαίωση του πολύ θετικού κλίματος για την πορεία της αξιολόγησης και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τόσο από τη σύντομη συζήτηση για το ελληνικό πρόγραμμα στη συνεδρίαση του Eurogroup, όσο και από τα όσα δήλωσαν στη συνέχεια Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μίλησε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η κυβέρνηση, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα προχωρήσει και φέτος στην απόδοση ενός σημαντικού ποσού με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος προς τους πολίτες. Ανέφερε ότι τόσο το τελικό ύψος της συγκεκριμένης ενίσχυσης, όσο και το ποιους θα αφορά, αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του μήνα. Όπως γνωρίζετε, χθες διεξήχθη η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Eurogroup. Τόσο από τη σύντομη συζήτηση για το ελληνικό πρόγραμμα στη Σύνοδο, όσο και από τα όσα δήλωσαν στη συνέχεια Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, επιβεβαιώθηκε το πολύ θετικό κλίμα για την πορεία της αξιολόγησης και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Επισημάνθηκε η σημαντική πρόοδος που έχει γίνει στις διαπραγματεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση, στην οποία όλες οι πλευρές σημειώνουν με τον πιο επίσημο τρόπο ότι είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν άμεσα οι απαιτούμενες διαδικασίες. Σε αυτή τη λογική, οι δηλώσεις του Επιτρόπου κ. Μοσκοβισή ότι η αξιολόγηση είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός του έτους έχουν εξέχουσα σημασία και καταδεικνύουν πως τόσο οι θεσμοί όσο και η ελληνική κυβέρνηση έχουν κοινή επιδίωξη την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του ελληνικού προγράμματος και την οριστική έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που αυτή τη φορά προχωρούν δίχως καθυστερήσεις, όπως είχε γίνει στο παρελθόν εξαιτίας παράλογων απαιτήσεων, και προχωρούν δίχως καθυστερήσεις ακριβώς στη βάση της σημαντικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας. Μιας υπεραπόδοσης που πέραν όλων των άλλων ευεργετικών συνεπειών της δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρήσει και φέτος την απόδοση ενός σημαντικού ποσού με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος προς τους πολίτες. Τόσο το τελικό ύψος της συγκεκριμένης ενίσχυσης, όσο και το ποιους θα αφορά, αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του μήνα. Αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης φέρει προ των ευθυνών τους και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με πρώτη την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία επιδίδεται σε υποδείξεις για το πώς πρέπει να αποδοθεί η υπεραπόδοση, δίχως να τοποθετείται επί της αρχής. Δηλαδή, στο αν πρέπει να αποδοθεί το κοινωνικό μέρισμα προς τους πολίτες ή όχι. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα κάνει στην κοινοβουλευτική διαδικασία και αν θα προχωρήσει εμπράκτως στην αυτοκριτική της για την περσινή της στάση, όταν καταψήφισε την απόδοση 617 εκατομμυρίων προς τους χαμηλοσυνταξιούχους, ή αν θα επιμείνει στην ίδια αντικοινωνική γραμμή, αγνοώντας επιδεικτικά τους πολίτες που έχουν πραγματικά ανάγκη. Τη διατήρηση του καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά και την περαιτέρω επέκταση του μέτρου στις ακριτικές περιοχές της χώρας ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο, την Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή. Τη διατήρηση του καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά και την περαιτέρω επέκταση του μέτρου στις ακριτικές περιοχές της χώρας ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο, την Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή. Στην επιστολή αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι το ελάχιστο που μπορεί η πολιτεία να παρέχει στους κατοίκους αυτών των περιοχών για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσής τους και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Τα δημόσια έσοδα δεν θα αυξηθούν με αντικοινωνικά
μέτρα, ούτε θα δημιουργηθούν πρωτογενή πλεονάσματα, με την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά εκτιμώντας ότι η κατάργηση θα προκαλέσει αύξηση του κόστου ζωής των κατοίκων των νησιών, μείωση της ανταγωνιστικότητας παραγωμένων υπηρεσιών και προϊόντων όπως ο τουρισμός, μη ίσπραξη των αναμενόμενων φορολογικών εισόδων, η οποία θα οφείλεται στη μείωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και στην αύξηση της παραοικονομίας και φοροδιαφυγής. Το επιμελητήριο επισημαίνει ότι η δυνατότητα εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ προβλέπεται στο άρθρο 120 της Οδηγίας 2006-12-ΕΚ του Συμβολίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίζει ότι το ειδικό αυτό καθεστώς δεν είναι προνόμιο, αλλά αποτελεί ανταγωνιστικό ισοδύναμο απέναντι στα μειονεκτήματα που δημιουργεί η εδαφική συνέχεια, παράγοντα ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του νησιωτικού τουριστικού προϊόντος, πολιτική τάση για την οικονομική ανάπτυξη των νησιών, όσο και για την παρανομή των κατοίκων στα νησιά. Μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης για την οικονομική ανάπτυξη των νησιών και την παρανομή των κατοίκων στα νησιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις της Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουράς στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης WTM 2017, το μεγάλο ραντεβού της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, όπου η Ελλάδα δίνει και φέτος δυναμικό παρόν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις της Υπουργού Τουρισμού Έλληνας Κουντουράς στο Λονδίνο στο πλαίσιο της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης και το μεγάλο ραντεβού της Παγκόσμιας Τουριστικής Βιομηχανίας, όπου η Ελλάδα δίνει και φέτος δυναμικό παρόν. Η Υπουργός πραγματοποίησε ήδη επαφές και συναντήσεις με παράγοντες της διεθνούς τουριστικής αγοράς και τους επικεφαλής της Βρετανικής Τουριστικής Βιομηχανίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των πακέτων και προγραμμάτων το 2018 και συνέχεια της αύξησης το 2017 και 2016. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το 2017 καταγράφεται νέα διψήφια αύξηση της αφίξης Βρετανών τουριστών στην Ελλάδα, όπου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3 εκατομμύρια. Για το 2018, οι μέχρι στιγμής προκρατήσεις από τη Βρετανία κινούνται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός ανέπτυξε την Εθνική Τουριστική Πολιτική για τουρισμό 365 μέρες το χρόνο, που υλοποιείται ήδη με επιτυχία. Παρουσίασε ειδικότερα τους στρατηγικούς στόχους και τις ενέργειες που έχουν γίνει και ισχυροποιούν το διεθνό ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Στη συνέχεια της εκλογής της Ελλάδος για πρώτη φορά στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού και της Ελληνικής Προεδρίας στην κορυφαία συνάντηση του ΟΣΑ για τον τουρισμό το 2018, όπως προανήγγειλε Υπουργός με την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, η Ελλάδα επελέγει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να φιλοξενήσει την 8η Διεθνή Συνάντηση για τον τουρισμό στο δρόμο του μεταξιού. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2018. Το 6ο Διεθνές Τουριστικό Φόρουμ της Λουκέρνης, μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις στον τουρισμό, που θα πραγματοποιηθεί στη Μεσσηνία το Μάρτιο του 2018. Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει το ετήσιο συνέδριο της Αμερικάνικης Ένωσης Ταξιδιωτών Γραφείων στην Αθήνα το 2018, ενώ, όπως τόνισε ο Υπουργός, γίνεται προσπάθεια και για την προσέλκυση και άλλων σημαντικών διοργανώσεων. Η κυρία Κουντουρά παρουσίασε επίσης τις επόμενες κινήσεις στη διασύνδεση του τουρισμού με την πρωτογενή παραγωγή, τον αγροδιατροφικό τομέα και τη μεταποίηση, καθώς και την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Ελλάδα, και αναφέρθηκε στο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Τουρισμού για την ψηφιακή εποχή για τον ελληνικό τουρισμό, που βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και αναμένεται σύντομα να παρουσιαστεί. Τέλος, αναφέρθηκε στη μεγάλη αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και στην προσέλκυση επενδύσεων στο δυναμικά αναπτυσσόμενο ελληνικό τουριστικό τομέα. Με ένα εντυπωσιακό περίπτερο στη φιλοσοφία και την αισθητική των νησιών της, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υποδέχεται στο Λονδίνο τους εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής σκηνής στη μεγάλη τουριστική έκθεση World Travel Market. Για μια ακόμη χρονιά, τα νησιά του Νότιου Αιγαίου πρωταγωνιστούν στη σημαντικότερη ετήσια συνάντηση που συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας και την προσοχή ολόκληρης της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας. Με ένα εντυπωσιακό περίπτερο στη φιλοσοφία και την αισθητική των νησιών, τις Κυκλάδες και Δωδεκάνησα του ιδιαίτερος δημοφιλές διεθνείς τουριστικούς προορισμούς, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υποδέχεται σήμερα στο Λονδίνο τους εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής σκηνής στη μεγάλη τουριστική έκθεση World Travel Market, η οποία από σήμερα και μέχρι τις 8 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκοσμίου τουριστικού ενδιαφέροντος. Για ακόμη μία χρονιά, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου πρωταγωνιστούν στη σημαντικότερη ετήσια συνάντηση που συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας και την προσοχή ολόκληρη της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας. Με τον αέρα της περιφέρειας πρωταθλήτρια στις τουριστικές επιδόσεις που διαμορφώνει τις τουριστικές εξελίξεις στη χώρα, το Νότιο Αιγαίο με 23 συμμετοχές νησιών της αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στο διεθνή ανταγωνισμό σε μία έκθεση που φιλοξενεί περισσότερες από 180 χώρες και 5.000 εκθέτες. Στο περίπτερο της περιφέρειας, η αισθητική του οποίου από πέρσι έχει αλλάξει ριζικά για να ανταποκρίνεται και να αποδίδει το πραγματικό περιεχόμενο της εμπειρίας Νότιο Αιγαίο, κάνοντας απολύτως διακριτή και αναγνωρίσιμη την παρουσία του στον εκθεσιακό χώρο,
συμμετέχουν τα νησιά Ρόδος, Κος, Μύκονος, Σαντορίνη, Τίνος, Αστυπάλια, Πάρος, Φολέγανδρος, Άνδρος, Κύθνος, Κάλυμνος, Λέρος, Κάρπαθος, Κάσος, Λειψή, Ίος, Νάξος, Πάρος, Σέριφος, Αντίπαρος, Μήλος, Αμοργό και Κάλυμνος. Συνθέτοντας σε νέο σύνολο τις μοναδικότητες και τις ιδιαιτερότητες καθενός από τα 23 νησιά, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εντυπωσιάζει και αποδεικνύει πως δικαιολογημένα βρίσκεται στην προτίμηση των ταξιδιωτών διεθνώς. Με έμφαση στην τοπική παραγωγή και γαστρονομία των νησιών, στο περίπτερο της περιφέρειας, οι επισκέπτες έχουν παράλληλα την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γεύσεις του Νοτίου Αιγαίου και τα μοναδικά τοπικά προϊόντα που μετατρέπουν την επίσκεψη στο περίπτερο σε μια εμπειρία γεύσης, δεδομένου ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο τουριστικής ανάπτυξης των νησιών της την ενίσχυση του θεματικού τουρισμού εμπειρίας, αφουκραζόμενη τις νέες τουριστικές τάσεις διεθνώς που κερδίζουν συνεχώς έδαφος και από το Νότιο Αιγαίο μπορεί να παίξει ρόλο καθοριστικό. Στην έκθεση World Travel Market του Λονδίνου βρίσκονται οι Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού Μαριέτα Παπαβασιλείου Βακιάνη και ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών, Ακτοπλοείας και Επικοινωνιών Γιάννης Μαργαρίτης. Σήμερα, πρώτη μέρα της έκθεσης, η κυρία Παπαβασιλείου δήλωσε: «Η δυναμική των νησιών μας αποτυπώνεται και φέτος με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στην εικόνα του περιπτέρου μας. Όλοι οι άνθρωποι των νησιών μας, οι εκπρόσωποι του τουρισμού του Νοτίου Αιγαίου σήμερα εδώ από το Λονδίνο, στέλνουν ένα μεγάλο μήνυμα αισιοδοξίας για τη νέα σεζόν που απορρέει από τις εξαιρετικές επιδόσεις μας τη χρονιά που πέρασε. Συνεχίζουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό με σταθερά βήματα, προσήλωση στον στόχο, αγάπη για τον τόπο μας με επαγγελματισμό και σεβασμό στον επισκέπτη. Αναβαθμίζουμε συνεχώς το τουριστικό μας προϊόν και το εμπλουτίζουμε επενδύοντας στον τουρισμό εμπειρίας. Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χτυπάει η καρδιά του ελληνικού τουρισμού». Μιλώντας για την τουριστική έκθεση στο Λονδίνο, ο Περιφερειάρχης είπε ότι τα νησιά μας είναι και φέτος εκεί πρωταγωνιστές. Η Περιφέρεια έχει δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα με έναν πάρα πολύ μεγάλο προορισμό, με σοβαρή οργάνωση και καλοφτιαγμένο σχέδιο. Η World Travel Market είναι γνωστό ότι είναι η μεγαλύτερη. Αυτή που ξεκινάει ουσιαστικά στο τέλος κάθε τουριστικής περίοδου, ξεκινάει το πλάνο των τουριστικών εκθέσεων παγκοσμίως. Είναι και η μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο, στο Λονδίνο. Τα νησιά μας είναι και φέτος εκεί πρωταγωνιστές. Πρωταγωνιστές με όλη τη σημασία της λέξεως. Πρωταγωνιστές και στην παρουσία τους, αλλά και οι πληροφορίες που έχω από εκεί είναι ότι είναι πρωταγωνιστές και στο ενδιαφέρον. Η Περιφέρεια του Αιγαίου έχει δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα με ένα πάρα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, με πολύ σοβαρή οργάνωση, πολύ καλοφτιαγμένο σχέδιο. Οι πρωτιές δεν έρχονται τυχαία. Πρωταθλητής δεν γίνεσαι ούτε από συγκυρίες, ούτε από σπόντα, ούτε κατά λάθος. Το Νότιο Αιγαίο είναι πρωταθλητής γιατί έχει πολιτική. Καταρχήν έχει προϊόν, έτσι, έχει τα ίδια τα νησιά, τα οποία είναι διαμάντια. Αλλά τα νησιά τα είχε πάντα. Τα νησιά ήταν πάντα εκεί, τα νησιά ήταν πάντα όμορφα και τα νησιά ήταν πάντα ελκυστικά. Το Νότιο Αιγαίο για πρώτη φορά έχει πολιτική, έχει σχέδιο, έχει περιεχόμενο, έχει συμμαχίες και έχει και προϋπολογισμό. Στην φτωχότερη περίοδο σε χρηματοδοτήσεις της χώρας και του τόπου, το Νότιο Αιγαίο έχει τον υψηλότερο πανελλαδικά προϋπολογισμό στον τουρισμό. Γιατί, ξαναλέω, πρωταθλητισμό δεν κάνει τυχαία. Αυτοί που καπηλεύονται τον όρο πολιτική και τουρισμό, να σκύψουν λίγο το βλέμμα τους από ντροπή, όταν διαχειριζόντουσαν δισεκατομμύρια και στον τουρισμό έδιναν ψίχουλα. Στον τουρισμό από τον οποίο ζει αυτός ο τόπος και όλος ο πληθυσμός του. Όλος ο πληθυσμός του ζει από τον τουρισμό. Γιατί είναι η μοναδική πηγή πλούτου που έχει μείνει στα νησιά. Είναι τόσο μεγάλη όμως που μπορεί να τα ζήσει και τα νησιά και τον πληθυσμό τους. Και πολλούς χιλιάδες ακόμα Έλληνες οι οποίοι έρχονται εδώ στα νησιά μας και εργάζονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Και αυτό το βλέπουμε τώρα που κλείνει η σεζόν και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι αλλά και οι εργαζόμενοι και σε εστιατόρια και σε συνεστίαση γενικά και στα εμπορικά καταστήματα και παντού είναι από άλλες περιοχές της χώρας, φεύγουν. Όλος ο πληθυσμός λοιπόν του Νοτιού Αιγαίου μπορεί να ζήσει. Χιλιάδες πατριωτών μας Ελλήνες επίσης ζουν στα νησιά μας από αυτή την τεράστια πηγή πλούτου που λέγεται τουρισμός και σε αυτή την πηγή πλούτου ο δικός μας προϋπολογισμός και το δικό μας σχέδιο είναι αυτό που σήμερα το κρατάει ζωντανό.
νομίζω είναι 22 τα νησιά που βρίσκονται εκεί, στο Λονδίνο, και αύριο το Τετάρτη το μεσημέρι θα έχουμε και τα πρώτα στοιχεία σε σχέση με τις προκρατήσεις και το πώς πάει. Πάντως, μέχρι στιγμής, νομίζω πως και αύριο το μεσημέρι θα έχουμε θετικά νέα να πούμε. Οι τομεάρχες πολιτισμού και αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α' Αθηνών, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, και ο τομεάρχης τουρισμού, βουλευτής Δωδεκανήσου, κύριος Μάνος Κόνσολας, με αφορμή το πρόβλημα που δημιουργήθηκε σχετικά με το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, έκαναν την ακόλουθη δήλωση. Η κυβέρνηση αδυνατεί να εκπληρώσει ακόμη και τις στοιχειώδες υποχρεώσεις της. Η επικείμενη λήξη των συμβάσεων του εποχικού προσωπικού στους Δελφούς, εξέλιξη που ήταν γνωστή και αναμενόμενη εδώ και καιρό, θα οδηγήσει στη διακοπή της λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου μια μέρα την εβδομάδα. Η αδράνεια και η αδιαφορία της κυβέρνησης να κάνει ακόμη και τα αυτονόητα υπονομεύει τόσο τον πολιτισμό όσο και τις προοπτικές ανάπτυξης τουρισμού. Ας αναλογιστεί η κυβέρνηση την απογοήτευση που θα αισθανθεί ο τουρίστας που επισκέπτεται από την άλλη άκρη της γης τους Δελφούς και τους βρίσκει κλειστούς. Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου, κυρία Ιουλία Δασκαλάκη, πρότεινε στο Σώμα κινήσεις οι οποίες, κατά την άποψή της, εάν υλοποιηθούν, θα είναι αποτελεσματικές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει εμάς ως Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έρχονται οι δημότες πλέον στα Δημοτικά Συμβούλια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να αναπτυχθεί ένας τόπος υπάρχουν ορισμένες πυλώνες. Οι πυλώνες λοιπόν της ανάπτυξης ενός τόπου και συγκεκριμένα της Κάσου θα έπρεπε να είναι η υγεία, η παιδεία και η συγκοινωνία. Ή αυτή λέγεται αυτοπλοϊκή ή αυτή λέγεται αεροπορική. Με τα δεδομένα τα σημερινά, και όχι μόνο για την συγκοινωνία, αλλά και για άλλους τομείς, οι Κάσος, οι Κασιώτες, τα παιδιά μας, δεν αξίζουν τέτοιου είδους μεταχείριση και αντιμετώπιση για αυτά τα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Εάν δεν το έχουμε αντιληφθεί, έχουμε χάσει πάρα πολλά από τα κεφτημένα που είχαμε μέχρι πρότινος. Εμείς, ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, μιλάω τώρα για την αντιπολίτευση, είμαστε πάντα στις επάρξεις. Όλοι πρέπει να είμαστε όσοι εμπλέκονται και όσοι έχουν εκλεγεί και όσοι έχουν οριστεί και ορκιστεί για να βρίσκονται πάντα στις επάρξεις σε τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις, σε τέτοιες σοβαρές συζητήσεις όπως είναι η αυτοπλοεία. Αυτή μας καίει πάρα πολύ καιρό. Πάντα ερχόμαστε και αναμασάμε, ειδικά με τα ίδια πράγματα. Τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε πάλι μία απόφαση όπως πήραμε και το 16, όπως πήραμε και το 15, όπως πήραμε και το 14. Θα συσσωρευτούν όλες αυτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου, θα τις επικαιροποιήσουμε και τι θα βγάλουμε? Απολύτως τίποτα. Διότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας εντεγμός από τους εμπλεκόμενους φορείς. Πρέπει να υπάρξει μία υπευθυνότητα, μία σοβαρότητα και θα πρέπει να υπάρξουν και τέτοιου είδους προτάσεις ριζοσπαστικές για μήπως και μπορούμε να κατορθώσουμε κάτι. Διότι τις ίδιες αποφάσεις που παίρνουμε, καμία στο σύνολό της ή στα κέρια σημεία δεν έχουν υλοποιηθεί. Μια πρόταση δική μου είναι να ζητήσουμε να γίνει συνέλευση, γιατί μεταξύ μας τα λέμε τα ίδια και τα ίδια, δεν απολύτως τίποτα δεν γίνεται, όπως είπα και προηγουμένως. Να ζητήσουμε να παρευρεθεί σε αυτή την τέτοια συνεδρίαση ο Υπουργός, οι εμπλεκόμενοι φορείς, και αν δεν ευωδώσει μια τέτοια κίνηση, να οριστεί μια προσωπία από το Δημοτικό Συμβούλιο, από τους φορείς του των συλλόγων Κασιωτών εντός και εκτός Κάσου, και για να πάει στο Υπουργείο. Γιατί εάν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, θα πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Με ευχολόγια δεν γίνεται τίποτα. Ο αντιδήμαρχος Κάσου, κύριος Νικολάου Ιωάννης, αναφέρθηκε στα προβλήματα συγκοινωνίας του νησιού, που αφορούν τόσο την ακτοπλοϊκή όσο και την αεροπορική σύνδεση με την υπηρετική χώρα αλλά και με τα άλλα νησιά. Έκανε δε έκκληση προς τους βουλευτές του Δεκανήσου να επιληφθούν των σοβαρών θεμάτων που απασχολούν τους νησιώτες.
Καλησπέρα από την όμορφη αλλά ξεχασμένη Κάσο. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Αιγαίο TV για το βήμα που μας δίνει ούτως ώστε να κάνουμε γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το νησί μας. Όπως είναι σύνηθες, φαινόμενο κάθε χειμώνα η Κάσος ξεχνιέται από όλους και από όλα. Βγαίνουμε εκτός προγραμματισμού. Η συγκοινωνία κάθε χειμώνα είναι ο εφιάλτης του Κασιώτη από το Σεπτέμβρη μήνα αρχινάει η Οδύσσια. Μας κόβουν την σύνδεση με Κρήτη που είναι η κύρια πηγή τροφοδοσίας μας σε πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φρούτα, τα πάντα, φάρμακα και γενικά πρώτες ύλες. Είναι επίσης ο κοντινότερος προορισμός που υπάρχει νοσοκομείο και σχεδόν όλοι οι Κασιώτες έχουν εκεί τους γιατρούς τους και είναι η μόνη ελπίδα βοήθειας σε έναν άρρωστο με ό,τι αυτό σημαίνει. Η αεροπορική σύνδεση περιορίζεται στο ελάχιστο. 3 πτήσεις τη βδομάδα και αυτές χωρίς ανταπόκριση από Κάρπαθο που έχει απευθείας πτήση από Αθήνα, Κάρπαθο και επιστροφή. Ενώ οι πτήσεις της Καρπάθου είναι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, Αθήνα, Κάρπαθο, οι δικές μας είναι Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Με αποτέλεσμα, αν θέλει κάποιος να ταξιδέψει από Κάρπαθο, να χρειάζεται να διανυκτερεύσει εκεί και για να φύγει την επόμενη μέρα. Η μόνη διέξοδος είναι η Ρόδος με το πανάκριβο και απαγορευτικό εισιτήριο για όλους μας. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω εκτός από ένα σωστό προγραμματισμό για να υποφελείται και ο Κασιώτης το φθηνό αεροπορικό εισιτήριο που υπάρχει από Κάρπαθο. Δηλαδή να υπάρχει ανταπόκριση και από Κάρπαθο και από Ρόδο. Για δέντακτο πλοϊκά δρομολόγια θέλουμε αυτά που υπάρχουν το καλοκαίρι να παραμείνουν και το χειμώνα. Αυτό είναι το ελάχιστο που μπορεί το κράτος να δώσει στους ακρίτες εδώ που ζουν πάνω σε ένα νησί και είναι εγκατζωμένοι πάνω σε αυτό το βράχο με όλες τις δύσκολες συνθήκες αντικσότητες. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από τα αυτονόητα. Σύνδεση με την πηγή τροφοδοσίας για πρώτες ύλες τρόφιμα και την πηγή που θα βρει ο Κασιώτης για τροφοδοσιακή υπερίθαλψη. Έχουμε ακόμα μια άλλη πρωτιά που δεν υπάρχει, πιστεύω ότι δεν υπάρχει σάλνηση. Οι εκτόσεις που επωφελούνται όλοι οι νησιώτες είτε είναι πολύτεχνη, είτε είναι αμαία, είτε είναι συνταξιούχοι ναυτικοί, εμείς δεν τις υποφελούμεθα λόγω του ότι είναι πολιτική της ΑΝΕΚ Αιγαίων, από ό,τι λένε της εταιρείας, ενώ η ΑΝΕΚ Κρήτης έχει όλες τις εκτόσεις. Τι να πει κανείς έλεος. Χθες έγινε ένα δημοτικό συμβούλιο ανοιχτό, το οποίο έλαβα μέρος και αρκετοί Κασιώτες. Πάρθηκε μια απόφαση που για μένα ήταν βέβαια ομόφωνη, να καλεστεί ο Υπουργός στο νησί έως τέλος του μήνα αυτού για να του εκθέσουμε τα προβλήματά μας και να συζητήσει μαζί με τον κόσμο τι λύση μπορεί να βρεθεί. Η δικιά μου πρόταση, που ήταν και πρόταση της συμπολίτευσης, ήταν διαφορετική. Αναγκάστηκαμε να βγάλουμε αυτή την ομόφωνη απόφαση για να μην βγει προς τα έξω ότι υπάρχει διαφωνία. Η δικιά μας πρόταση ήταν να μεταβεί όλο το Δημοτικό Συμβούλιο με όσους Κασιώτες είχαν τη δυνατότητα να μπουν μέσα στο καράβι και με τη βοήθεια των συμπατριωτών μας στην Αθήνα, των συλλόγων όλων και του Δημάρχου και όλων, να μεταβούμε στο Υπουργείο και να διατρανώσουμε τα προβλήματά μας. Να τους πούμε ότι είμαστε το νησί των εφοπλιστών, αλλά χωρίς καράβι και χωρίς συγκοινωνία.
Υπόσχομαι, τέλος, θα ήθελα να πω για το κράτος, για το κυβέρνηση, για το... Υπόσχομαι στους κύριους βουλευτές Δωδεκανήσου, τον κύριο Σαντορινιό, τον κύριο Γάτη και τον κύριο Καματερό, θερμή υποδοχή. Όποτε αποφασίσουν να πατήσουν το πόδι τους στο νησί, χωρίς να έχει λυθεί το συγκοινωνιακό που για μας είναι ζήτημα ζωής. Μέχρι εδώ, κύριοι βουλευτές, καταλάβετε το. Δεν υπάρχει άλλη ανοχή. Οι υποχρεώσεις μας προς το κράτος, στις υποχρεώσεις μας μάλλον για το κράτος, είμαστε όλοι ίσοι με τους υπόλοιπους Έλληνες. Παραδείγματος χάρη, ΦΠΑ 24, αφορολόγητο 0, εισφορές στα ύψη, στα δικαιώματα μας, κύριοι βουλευτές, 0. Η ανοχή τελείωσε. Δυστυχώς για εσάς ο πόλεμος αρχίζει. Ραντεβού στη μάχη. Ευχαριστώ. Τη δημιουργία των ΜΑΤ έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη είχαν βάλει στόχο οι άγνωστοι, οι οποίοι επιτέθηκαν με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Χαριλάου Τρικούπη έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και κατά της κλούβας των ΜΑΤ που το φρουρούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροβολισμοί προήρθαν από τη γωνία της Ανδρέα Μεταξά και της Χαριλάου Τρικούπη. Ο ένοπλος φέρεται να στόχευε στον σκοπό της δημιουργίας των ΜΑΤ που βρίσκεται έξω από τα γραφεία. Ο σκοπός που, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του ενόπλου, έπεσε κάτω και φώναξε τους συναδέλφους για να τον καλύψουν. Ο άγνωστος πυροβόλησε μέσα από αυτοκίνητο και σύμφωνα με μάρτυρες έπεσαν τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί. 3 από τις βολίδες χτύπησαν ένα δέντρο, έναν τοίχο και ένα φωτεινό σηματοδότη. Δεν αναφέρθηκε κανείς τραυματισμός. Εκείνη την ώρα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ βρίσκονταν 30 άτομα τα οποία καλύφθηκαν όπως όπως και στη συνέχεια εγκατέλειψαν το κτίριο. Ο δράστης, σύμφωνα με τη μαρτυρία του αστυνομικού, είχε καλυμμένο το πρόσωπο και φορούσε μαύρα ρούχα. Οι αρχές αναζητούν μία μηχανή χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν ο ένοπλος τελικά διέφυγε με δίκυκλο ή με αυτοκίνητο, ενώ σύμφωνα με τη μαρτυρία του σκοπού που ήταν έξω από τα γραφεία αντιμετωπίζεται και το ενδεχόμενο να διέφυγε πεζός προς την οδό Βαλτετσίου. Η οργάνωση επαναστατικής αυτοάμυνας βρίσκεται πίσω από την ένοπλη επίθεση στη Χαριλάου Τρικόπη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Σε αυτό οδήγησαν τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης βολίδες και στους κάλικες που περισυνελέγησαν από τον τόπο της ένοπλης επίθεσης στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα εναντίον των δύο αστυνομικών φρουρών της δημιουργίας των ΜΑΤ. Μέλη της ίδιας οργάνωσης έχουν πυροβολήσει και πάλι εναντίον των γραφείων του ΠΑΣΟΚ πριν από τις ευρωεκλογές του 2014. Η οργάνωση έχει αναλάβει επίσης την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον της πρεσβείας του Μεξικού και με χειροβοβίδα στη Γαλλική Πρεσβεία, όπου τραυματίστηκε ελεφρά ο αστυνομικός φρουρός τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο του 2016 αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια τώρα ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, κ. Τζανακόπουλος δήλωσε την απερίφραστη καταδίκη της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για την επίθεση χθες το βράδυ έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες δεν γίνονται ανεκτές σε ένα ευνομούμενο κράτος και οι δράστες θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος. Θέλω να ξεκινήσω δηλώνοντας την απερίφραστη καταδίκη της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για την επίθεση χθες το βράδυ έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες δεν γίνονται ανεκτές σε ένα ευνομούμενο κράτος και οι δράστες θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος. Ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε αμέσως μετά το συμβάν με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και έδωσε εντολή για την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης αλλά και τη σύλληψη των δραστών. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα τέτοιου είδους περιστατικά. Δυστυχώς, δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο τόσο για το ΠΑΣΟΚ όσο και τη Νέα Δημοκρατία, που έσπευσαν να στήσουν ένα φθηνό παιχνίδι εντυπώσεων για να εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες. Ειδικότερα για τη Νέα Δημοκρατία, είναι πλέον φανερό ότι σε συνθήκες κατάρρευσης του αντιπολιτευτικού της αφηγήματος και παντελούς έλλειψης πολιτικού σχεδίου, επενδύει διαρκώς σε μια ακραία συντηρητική ατζέντα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ήττας της πολιτικής γραμμής του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος πλέον βρίσκει μοναδικό καταφύγιο στην παραδοσιακή ατζέντα της ακροδεξιάς. Το φόβο, τον τρόμο και την ανασφάλεια. Ακόμα και μετά την αναλυτική παρουσίαση του Πρωθυπουργού στη Βουλή, των επίσημων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα πόρο απέχει από την εικόνα μιας χώρας που βασιλεύει η βία και η ανομία, η Νέα Δημοκρατία επιμένει να εκτίθεται. Είτε αυτοεξευτελιζόμενη,
παραθέτοντας χυδαία ψεύδη που έπειτα τα αποδίδει ανερυθρίαστα στον Πρωθυπουργό, είτε εκμεταλλευόμενοι μεμονωμένες εγκληματικές ενέργειες μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Είναι εξάλλου γνωστό ότι στο μυαλό της φανατικής ακροδεξιάς που εκπροσωπείται τα τελευταία χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία, ο ένοχος για κάθε είδους έκνομη ενέργεια φέρει τα διακριτικά της κυβέρνησης ή παλαιότερα του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο σήμερα, αλλά και την περίοδο πριν από το 2015. Όταν, για παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 2013 άγνωστοι επιτέθηκαν με Καλάζνικοφ στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Συγκρού, τότε δεν είχαμε να κάνουμε με ανομία, αλλά τότε έφταιγε πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν την παραμονή των εκλογών του 2014 άγνωστοι επιτέθηκαν με Καλάζνικοφ στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, τότε δεν ήταν ανομία, τότε έφταιγε πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, για μια προβοκατόρικη εγκληματική επίθεση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, πάλι φταίει η σημερινή κυβέρνηση. Είναι επομένως αδύνατον για οποιονδήποτε να παρακολουθήσει τον ακροδεξιό κατήφορο και το παράλληλο σύμπαν της ανομίας που φαντασιώνεται η Νέα Δημοκρατία για να δικαιώσει την αντιπολιτευτική της γραμμή. Στην άμεση κατάθεση τροπολογιών για την κατάργηση του νόμου Παρασκευόπουλου και την ίδρυση φυλακών υψίστης ασφαλείας προχωράει η Νέα Δημοκρατία, δήλωσε ο πρόεδρος της κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας για τα θέματα ασφάλειας ότι η κυβέρνηση μοιάζει όχι μόνο να μην μπορεί, αλλά και να μην θέλει να προστατεύσει την τάξη και την ασφάλεια στη χώρα μας. Την κατάργηση του νόμου για την αποσυφόρηση των φυλακών, ο οποίος έχει έκτακτο χαρακτήρα, ζητά ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος. Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο κανάλι της Βουλής, ο κύριος Παρασκευόπουλος δήλωσε πως θα σας φανεί περίεργο, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης έχει δίκιο. Θα σας φανεί περίεργο, αλλά θα σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δίκιο. Ο νόμος, ο όποιος νόμος Παρασκευόπουλου, όπως συμφορητικός νόμος, κακώς τον ονομάζουν νόμο Παρασκευόπουλου για να στιγματίζουν εμένα. Αλλά ένας έκτακτος νόμος που οφείλεται σε έκτακτες συνθήκες συμφόρησης δεν έχει λόγο ύπαρξης παγίως. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να έχουμε ένα λογικό σύστημα ποινών, ένα λογικό πληθυσμό στη φυλακή και να μην έχουμε ανάγκη από αυτό το νόμο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να συμβεί τώρα προσεχώς. Ότι φτάσαμε στο σημείο να καταργήσουμε την αποσυμφορητική νομοθεσία για τον εξής λόγο. Mm-hmm. Το σωστό είναι να έχουμε λογικούς χρόνους διάρκειας της ποινής, πάγια. Να είναι αυτοί οι οποίοι ταιριάζουν αναλογικά στο βάρος του εγκλήματος που τελέστηκε και βέβαια να αφήνουν και ένα περιθώριο, εφόσον δεν έχουμε να κάνουμε με ισόβια, επανένταξη αργότερα. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί παγίως. Και θα ρυθμιστεί παγίως πώς, μέσω του ποινικού κώδικα ιδίως mm-hmm. και του σωφρονιστικού κώδικα. Το χαρακτηριστικό της χώρας μας είναι ότι σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει πολύ ψηλές ποινές, πολύ ψηλές απειλούμενες ποινές, πολύ βαριές, πάρα πολλά ισόβια, πολλές προβλέψεις ισόβιων και έχει ελαστικές ρυθμίσεις για την απόλυση. Το σωστό είναι να φτάσουμε σε ένα μέσο όρο, να έχουμε ποινές οι οποίες είναι πιο λογικές στο απειλούμενο μέγεθός τους και να έχουμε πιο αυστηρές ρυθμίσεις απόλυσης από αυτές που έχουμε με την αποσυμφορητική νομοθεσία. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να καταργηθεί αυτή η νομοθεσία όταν θα έχουμε νέο ποινικό κώδικα και συμφωνιστικό. Άρα μας λέτε ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Παρασκευόπουλου και να αλλάξει, να μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο. Βεβαίως, δεν λέει κανείς ότι αυτός ο νόμος πρέπει να ισχύει για πάντα. Έκτακτη νομοθεσία είναι και το καλό είναι να πάψουμε να έχουμε αυτές τις έκτακτες κακές συνθήκες και να έχουμε μια πάγια ομαλή κατασκευή. Με ένα σχόλιο για την πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, ξεκίνησε χτες την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος. Ειδικά για την στάση και τη συμπεριφορά που επέδειξαν στη συνεδρίαση τόσο των Περιφερειακών Συμβούλων όσο και των επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας, ο Περιφερειάρχης ήταν κατηγορηματικός. Που έχουν να κάνουν με την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αυτή που έγινε το Σάββατο στη Ρόδο. Μια συνεδρίαση η οποία ήταν λίγο επεισοδιακή γιατί κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν επίδειξη μαγιάς και τσαμπουκά σε αυτή, αλλά η ουσία που αφορά την κοινωνία δεν είναι οι ορέξεις των αμετανόητων και των παραφιάδων τους, αλλά η ουσία είναι το τι έργο παράγεται και το τι αποφάσεις παίρνονται που αφορούν τον τόπο και το μέλλον του. Είναι δύο μεγάλα θέματα και τα δύο πολύ σημαντικά και τα δύο έχουν βασανίσει αυτόν τον τόπο και τον βασανίζουν ακόμα, δεν έχουν τελειώσει. Το ένα έχει να κάνει με το Εθνικό Θέατρο και το άλλο έχει να κάνει με την γέφυρα της Κρεμαστής.
αναφέρομαι σε δύο θέματα αρρωδίτικα. Για τη γέφυρα της Κρεμαστής, η δρομολόγηση της τελικής λύσης έγινε προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις και συνεννοήσεις με την Εγνατία ΑΕ. Η Εγνατία ΑΕ έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και το γεγονός ότι είναι ανώνυμη εταιρεία, μην πιστέψει κανείς ότι είναι ιδιωτική, είναι κρατική εταιρεία, έχει μία μετοχή και ανήκει στο κράτος, στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Η Εγνατία ΑΕ έχει ειδικές διατάξεις πλέον στην νομοθεσία, ειδικές διατάξεις που αφορούν μόνο την Εγνατία ΑΕ, ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει φτιάξει το Υπουργείο Υποδομών και αφορά την μελετητική στήριξη των ΝΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η Εγνατία έχει ήδη πάρει την απόφαση στο Διοικητικό της Συμβούλιο, μετά από τρεις συναντήσεις που είχα και με τον πρόεδρό της, τον κύριο Αντωνούδη, και τον ευχαριστώ για την προθυμία του και για τη συνεργασία, για να ξεκινήσει το κομμάτι της, να ετοιμάσει πλήρως μελετητικά το κομμάτι της γέφυρας της Κρεμαστής, της υφιστάμενης γέφυρας της Κρεμαστής, αφού συζήτηση για άλλη γέφυρα εκεί δεν μπορεί να γίνεται. Αυτή που γινόταν μέχρι τώρα η συζήτηση ήταν μόνο για να κοροϊδεύουμε την κοινωνία, από τους προηγούμενους φυσικά. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι τον Ιούνιο, όπως είναι το πλάνο, Ιούνιο ή Ιούλιο του 2018, το αργότερο, το έργο θα είναι έτοιμο για να βγει. Το δεύτερο έχει να κάνει με το Εθνικό Θέατρο. Στο Εθνικό Θέατρο πάρα πολλή συζήτηση από πάρα πολλούς, πολλά χρόνια. Εγώ δεν θα μπω ξανά να κάνουμε εδώ πέρα ξανά μνημόσυνο. Εμείς παίρνουμε αποφάσεις για να πάμε τα πράγματα παρακάτω και αυτό που κάνουμε από την πρώτη στιγμή είναι να δίνουμε λύσεις σε όλα αυτά τα οποία κληρονομήσαμε. Και στο Εθνικό Θέατρο πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Ο καθένας μπορεί να συνεχίσει να κουβεντιάζει ό,τι θέλει, ελευθέρως, δημοκρατία είναι. Επειδή στα έργα και στις πράξεις εκεί έχουμε ένα πρόβλημα, εμείς δεσμεύσαμε 1,2 εκατομμύρια, 1.200.000 ευρώ στον προϋπολογισμό μας. Δώσαμε σαν Περιφερειακό Συμβούλιο την απόφαση, την εξουσιοδότηση στην Οικονομική Επιτροπή, άμεσα με το που μας φέρει ο Δήμος Ρόδου αδειοδοτημένη την παρέμβαση στο εξωτερικό του κτηρίου, να κάνουμε όλο το εξωτερικό του κτηρίου. Ξαναλέω όλο, γιατί έχουμε ζήσει και το απολύτως φεδρό στη ζωή αυτού του τόπου. Αυτό το έργο το στοιχειωμένο που οι Ροδίτες βλέπουν στο κέντρο της πόλης, στο Εθνικό, να ήταν μόνο το ισόγειο του. Εμείς δεσμεύσαμε 1,2 εκατομμύρια για να κάνουμε το σύνολο του εξωτερικού του, συν την μόνωση στην ταράτσα του, συν τα κουφώματά του, ώστε να αρχίσει να παίρνει σχήμα, σάρκα και οστά αυτό το έργο που τόσο ανάγκη έχει η Ρόδος. Στην έλλειψη της χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ρόδου και με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου για το οικονομικό έτος 2018 και του τεχνικού προγράμματος, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, κ. Βαγγέλης Μανδρακός. Μίλησε μάλιστα για τον Διφοδό και για τον Προτούρ, καθώς είναι αλληλένδετα. Πράγματι, την Κυριακή μας πέρασε σε ειδική συνεδρίαση, όπως προβλέπετε από τον κανονισμό. Έγινε η ψήφιση σε μία πρώτη συνεδρίαση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου και της Μεσαιωνικής Πόλης, είναι σωματωμένο, και σε δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση η ψήφιση του προϋπολογισμού, όπως ακριβώς προβλέπετε από τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Πράγματι, στο τεχνικό πρόγραμμα φάνηκε όλη η δράση την οποία έχει προγραμματίσει η Δημοτική Αρχή για το 2018. Όπως είπε και ο Δήμαρχος και το απεδέχτησαν και οι παρατάξεις μειοψηφίας, ήταν μια δύσκολη χρονιά, η χρονιά που φεύγει, διότι πολλά από τα προγράμματα τα οποία είχαμε
πάλι στον προϋπολογισμό, στο τεχνικό πρόγραμμα, δεν μπόρεσαν να ενεργοποιηθούν λόγω της κεντρικής κυβέρνησης και της έλλειψης της χρηματοδότησης με τις διαδικασίες τις οποίες προβλέπει και οι οποίες είναι και χρονοβόρες και καμιά φορά προκαλούν εμπόδια τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν εύκολα. Ας ελπίσουμε, και αυτό ήταν το κυρίαρχο, η αισιοδοξία που εκφράστηκε από όλους για την επόμενη χρονιά. Αν και πρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, διότι ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση, ούτως ώστε να ξέρουμε ότι χρηματοδοτήσεις και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από τα ΣΑΤΑ και από τις κοινωνικής πολιτικής τα προβλεπόμενα έσοδα του Δήμου ή από το φόρο εισοδήματος, τα οποία αναφέρθηκαν αναλυτικά στη συζήτηση προϋπολογισμού, δεν ξέρουμε αν θα είναι αυτά τα έσοδα ή λόγω της οικονομικής κρίσης είναι πολύ λιγότερα. Συνεπώς, ναι, μεν έχει φτιαχτεί το πρόγραμμα από πλευράς μελετών, από την άλλη όμως η υλοποίησή του θα εξαρτηθεί εμπολής και από την γενικότερη πορεία της χώρας και της οικονομίας και τις χρηματοδοτήσεις, οι οποίες ναι μεν προβλέπονται βάσει νόμου, δεν είναι όμως δεδομένο ότι θα έρθουν. Και συνεπώς δεν ξέρουμε ακριβώς. Πάντως υπάρχει ένα πλήρες τεχνικό πρόγραμμα, περιλαμβάνει πάρα πολλά έργα για το νησί και σε επίπεδο μελετών είμαστε σε πολύ καλό στάδιο, είναι δηλαδή όριμες οι μελέτες και αυτό που μένει τώρα είναι η διαδικασία της δημοπράτησης και της εκτέλεσης των έργων και της υλοποίησης. Από την πρώτη στιγμή, γιατί όπως ξέρετε ο Διφοδό καταργήθηκε 2 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας και μάλιστα αν θυμάστε ήταν και τέτοιες μέρες, ήταν την ημέρα του Κωνσταντίνου του Ιδραίου, 14 Νοεμβρίου, όταν μας ήρθε η απόφαση για την αντισυνταγματικότητα και την κατάργηση του νόμου, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ήταν ανήμερα του Κωνσταντίνου του Ιδραίου. Όπως ξέρετε, εμείς αναλάβαμε 1η Σεπτεμβρίου του 2014 και 2 μήνες μετά χάσαμε ένα τεράστιο έσοδο, το οποίο στις προηγούμενες δημοτικές αρχές, μέχρι και την δημοτική αρχή του Στάθη του Κουσουρνά, ήταν ένα έσοδο περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Όπως αντιλαμβάνεστε, με 10 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στον προϋπολογισμό, με ίδια έσοδα, γιατί θεωρούνται έσοδα που έρχονται κατευθείαν στο Δήμο και δεν περνάνε μέσα από την κεντρική κυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε την ευχέρεια των κινήσεων που θα είχε ο Δήμαρχος, εάν είχε στο ταμείο του και αυτά τα 10 εκατομμύρια. Είναι μεγάλο πλήγμα, είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα, το οποίο υπέστη η Δημοτική Αρχή, σε μια τέτοια περίοδο που όπου έχουν μειωθεί πάρα πολύ, πάνω από 50% έχει μειωθεί το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, τα ποσά αυτά. Να έχεις χάσει και αυτό το έσοδο, αντιλαμβάνεσαι ότι οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν εδώ και 3 χρόνια είναι πρωτοφανείς και ιδιαίτερα έντονες. Δηλαδή, πολύ λίγα τα λεφτά τα οποία είναι διαθέσιμα για να γίνουν τα διάφορα έργα. Ο πολίτης, βέβαια, ζητάει και καλά κάνει να δει έργο, να δει πράγματα στον τόπο του, στην πόλη του, στα χωριά του. Όμως, όταν δεν υπάρχουν τα χρήματα, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και χρήματα δεν υπάρχουν. Χρήματα δεν υπάρχουν. Αυτό είναι δηλαδή κάτι το οποίο πραγματικά το ζούμε εμείς που είμαστε μέσα στη Δημοτική Αρχή. Ο κόσμος, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να ξέρει και δεν δικαιούται να ξέρει. Είναι όμως μια κατάσταση που τη βιώνουμε και μας έχει στοιχήσει πάρα πολύ. Εκεί τι έχει συμβεί. Στο Προτούρ, το νομικό πλαίσιο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί απαγορεύει στον Δήμο, που ήταν μέχρι τώρα ο βασικός χρηματοδότης μέσω του Διφοδό. Αλλά ας αφήσουμε το Διφοδό. Ας πούμε ότι η πολιτική βούληση του Δήμου είναι να συνεχίσει να λειτουργεί ο Προτούρ. Όμως το νομικό πλαίσιο εμποδίζει να χρηματοδοτήσουμε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις, παραδείγματος χάρη τις μισθοδοσίες των υπαλλήλων. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή χρέη τα οποία είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ και είναι χρέη τα οποία δεν μπορεί με βάση το νομικό πλαίσιο που ισχύει τώρα να χρηματοδοτηθούν από τον Δήμο. Άρα η χρηματοδότηση που λείπει θα πρέπει να δοθεί από τους υπόλοιπους φορείς που συμμετέχουν στον Προτούρ. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί ακόμα ένα πεδίο συνεννόησης και επιτρέψτε μου να εκφράσω μια προσωπική άποψη. Δεν είμαι αισιόδοξος για την συνέχιση της λειτουργίας του Προτούρ λόγω ακριβώς του προβλήματος χρηματοδότησης που υπάρχει. Όλοι αναγνωρίζουμε, και ο Δήμαρχος πρώτα απ' όλα, αλλά και οι φορείς, την ανάγκη του να υπάρχει ο Προτούρ, διότι ήταν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την προώθηση του τουρισμού στο νησί μας, διότι ήταν για τη Ρόδο και μόνο. Όμως αυτή το πλαίσιο το οποίο υπάρχει και η δυσκολία της χρηματοδότησης κάνει δύσκολη την συνέχεια αυτού του οργανισμού. Επαναλαμβάνω, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, πολύ χρήσιμο εργαλείο που έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του στα χρόνια που πέρασαν, γιατί είναι περίπου 20 χρόνια που υπάρχει ο Προτούρ, από την δεύτερη θητεία, αν δεν κάνω λάθος, του Γιαννόπουλου, κάπου τότε
Δημαρχίας του Γιώργου του Γιαννόπουλου. Και απεδείχθη πολύ σημαντικό εργαλείο. Όμως η χρηματοδότησή του καθίσταται δυσχερέστατη. Δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιας ρύθμισης αυτής της διαδικασίας χρηματοδότησης και συνεπώς θα μου επιτρέψετε, επαναλαμβάνω, να εκφράσω την προσωπική μου άποψη ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να οδηγεί σε ένα αίσιο τέλος. Με χθεσινή διαπιστωτική του απόφαση, απόφαση κατά πλειοψηφία, καθώς μειοψήφισε η μείζων αντιπολίτευση, το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλύμνου διέγραψε κάθε βεβαιωμένη ανίσπρακτη οφειλή που προέρχεται από τον ιδιοβουθό. Ένας φόρος δεκαετιών που με τον νόμο 2214 κάθετος 1994 επιβλήθη μόνο στα Δωδεκάνησα ως Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου. Για την ιστορία, αξίζει να αναφερθεί ότι ο νόμος αυτός έχει ιστορία δεκαετιών, αφού επιβληθεί μετά την ενσωμάτωση Δωδεκανήσου με την ονομασία Φόρος επί της Καταναλώσεως. Συγκεκριμένα, διαγράφεται ποσό ύψους 2.339.049 ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 1.052.536 ευρώ αφορούσε σε πρόστιμα επί του φόρου. Τη δομική ενίσχυση και διαπλάτηση της γέφυρας κρεμαστής δρομολογεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Εγνατίας Οδός ΑΕ για το έργο μελέτη επισκευής, δομική ενίσχυση και διαπλάτηση της γέφυρας κρεμαστής επί της επαρχιακής οδού Ιαλισσού Αεροδρομίου Διαγόρα Ρόδου. Ένα έργο που θα αναμορφώσει πλήρως την περιοχή και θα επιτρέψει την άνετη και ασφαλή κυκλοφοριακή ροή από και προς το αεροδρόμιο του νησιού. Με θετική ματιά, αντιμετώπισε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης την κατάθεση τροπολογιών εκ μέρους του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τη διαδικασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρό του, κ. Μωρόνη, η σύνταξη της προκήρυψης για τις τηλεοπτικές άδειες θα μπορούσε να γίνει εντός του Νοεμβρίου. Το θέμα απασχόλησε τη σημερινή συνεδρίαση της Αρχής, ενώ θα τεθεί και συνεδρίαση της ερχόμενης Δευτέρας. Στην αύξηση του επιτοκίου για τα μη ρυθμισμένα χρέη, όπως και στην επιβολή τόκων στις οφειλές του Δημοσίου, προχωράει η ΔΕΗ στην προσπάθειά της να περιορίσει και να διαχειριστεί τις λεξιπρόθεσμες οφειλές. 1.600.000 είναι οι οφειλέτες της ΔΕΗ που έχουν λεξιπρόθεσμες οφειλές και δεν έχουν σπεύσει για την αποπληρωμή τους, εντασσόμενοι σε ρύθμιση. Υψηλότερη σε σχέση με την αρχική εισήγηση θα είναι η επιβάρυνση των καταναλωτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ που δεν προσέρχονται για ρύθμιση. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ, τελικώς θα επιβαρύνονται με επιτόκιο 7,25% αντί για 6% που αναφερόταν στην εγγραφή εισήγηση προς το Ειδητικό Συμβούλιο της επιχείρησης που έλαβε τις σχετικές αποφάσεις. Η ίδια απόφαση προβλέπει ότι το επιτόκιο για τις ρυθμισμένες οφειλές δεν αυξάνεται, αλλά παραμένει στο 5,25%, δηλαδή το επίπεδο του δικαιοπρακτικού επιτοκίου, ενώ με το 6% θα αρχίσουν να επιβαρύνονται οι πρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5:20 σήμερα τα ξημερώματα ανεκτά της Ρόδου. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου σε 39 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ρόδου, κοντά στα τουρκικά παράλια, με το εστιακό βάθος να εκτιμάται σε 32 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε στη Ρόδο, τη Σίμη και τα τουρκικά παράλια. Εν τω μεταξύ, σεισμική δόνηση 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε και στην ΚΟ στις 4:06 τα ξημερώματα, 14 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του νησιού. Σε εποχή από τους πληστηριασμούς, ακόμη και τους ηλεκτρονικούς, προχωρούν οι συμβολογράφοι έως στις 31 Δεκεμβρίου, μετά τις επιθέσεις και τους προπυλακισμούς που έχουν δεχτεί και ζητούν την αλλαγή του πλαισίου διενέργειας των πληστηριασμών και την υπαγωγή τους της εποπτείας τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να απέχουν από τους πληστηριασμούς, ακόμη και τους ηλεκτρονικούς, έως το τέλος του έτους, για λόγους ασφαλείας, αποφάσισε ο Συμβολιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου σε συνεδρίασή τους το Σάββατο. Πάντως, η επιλογή αυτή σίγουρα φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, με τους δανειστές να πιέζουν για την επιτάχυνση των πληστηριασμών και βεβαίως και τις τράπεζες που έχουν καταρτήσει συγκεκριμένα πλάνα. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι κατά την ώρα της συνεδρίασης των συμβολιογράφων πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και πορεία στη Βουλή από διάφορες ομάδες κατά των πληστηριασμών. Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Robert Schuman και το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, διοργανώνουν στη Ρόδο ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκά προγράμματα, ευκαιρία για δράσεις και δικτύωση» την 5η 9 Νοεμβρίου στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου, του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου.
Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η κυρία Γεωργία Γρίβα, διαχειρίστρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που θα αναφερθεί γενικά στα ευρωπαϊκά προγράμματα που τρέχουν τους επόμενους μήνες και έτη, αλλά και σε εξειδικευμένα εργαλεία και πρακτικές. Ο πρόεδρος του Σπιτιού της Ευρώπης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εκπαίδευση και την Επιμόρφωση UNET, κ. Μιχάλης Καβουκλής, θα κάνει σύντομη παρουσίαση του δικτύου του UNET και των ευκαιριών που προσφέρει για δικτύωση και έβρεση συνεργατών στο εξωτερικό. Χιλιάδες στρατιώτες δημένοι με τις στολές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου έκαναν πρόβα για την παρέλαση που θα γίνει αύριο στην Κόκκινη Πλατεία, 76 χρόνια μετά τη λήξη του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Χιλιάδες στρατιώτες ντυμένοι με τις στολές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έκαναν πρόβα για την παρέλαση που θα γίνει αύριο στην Κόκκινη Πλατεία, 76 χρόνια μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η παρέλαση είναι μεγαλειώδης κάθε χρόνο όταν οι Ρώσοι τιμούν εκείνους που προστάτησαν στις μάχες της Μόσχας. Κατά τη διάρκεια των προβών έγινε αναπαράσταση σκηνών των μαχών του 1941, αλλά και παλαιότερων μαχών που είχαν δώσει οι Ρώσοι κατά των κατακτητών. Στην παρέλαση, συνεπώς, και στις πρόβες συμμετέχουν μόνο οι κορυφαίοι στρατιώτες και η συμμετοχή τους αποτελεί την ύψιστη τιμή. Στην παρέλαση θα εφαρτηθούν όπλα αυθεντικά όπλα της εποχής, μεταξύ των οποίων 40 οπλισμένα οχήματα, τάγκ, το ιστορικό τάγκ TAV-34 και άλλα. Όλα έχουν επισκευαστεί για τη συμμετοχή τους στην παρέλαση, καθώς και σε μία έκθεση. Οι τουρίστες που βρίσκονται στην τουριστική πόλη του Βιετνάμ εκένωσαν την περιοχή με βάρκες οι οποίες έπλαιναν στους δρόμους. Ο τυφώνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες στο Βιετνάμ έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 49 ανθρώπων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα από την κυβέρνηση. Τουρίστες που βρίσκονταν σε τουριστική πόλη του Βιετνάμ εκένωσαν την περιοχή με βάρκες οι οποίες έπλαιαν στους δρόμους. Ο τυφώνας που πλήττει τις τελευταίες μέρες στο Βιετνάμ έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 49 ανθρώπων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα από την κυβέρνηση. Σχεδόν 2.000 σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ περισσότερο από 80.000 έχουν υποστεί ζημιές. Οι δρόμοι είναι όλοι πλημμυρισμένοι και όσοι δεν είναι γεμάτοι κινητοποιημένα αυτοκίνητα. Στο μεταξύ, στην περιοχή Ντανάνκ, όπου καταγράφονται πάρα πολλά προβλήματα εξαιτίας των πλημμυρών, έχει προκαλέσει ο τυφώνας. Όπως ξεκινά σήμερα η Οικονομική Σύνοδος ΑΠΕΚ, για το λόγο αυτόν οι αρχές διέταξαν το στρατό και κάλεσαν τους κατοίκους να καθαρίσουν τους δρόμους και όλες τις πληγήσεις περιοχές. Στη Σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχει και ο Ντόναλντ Τραμπ από τις 10 Δεκεμβρίου, καθώς επίσης και ο πρόεδρος της Κίνας και ο πρόεδρος της Ρωσίας. Σε ύψος 1.180 μέτρων από το έδαφος και στην άκρη του γκρεμού βρίσκεται η γυάλινη γέφυρα στη Βόρεια Κίνα, η οποία δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες της πόλης Χαντάν να απολαύσουν τη μοναδική θέα που απλώνεται κάτω από τα πόδια της. Σε ύψος 1.180 μέτρων από το έδαφος και στην άκρη του γκρεμού βρίσκεται η γυάλινη γέφυρα στη Βόρεια Κίνα, η οποία δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες της πόλης Χαντάν να απολαύσουν τη μοναδική θέα που απλώνεται κάτω από τα πόδια της. Η γέφυρα έχει μήκος 266 μέτρα και πλάτος 2 μέτρα, ενώ το γυαλί της έχει πάχος 30. Η εμπειρία είναι μοναδική. Όσοι περπατούν πάνω της έχουν την αίσθηση ότι περπατούν στους εθέρες. Η βόλτα όμως είναι για τολμηρούς, καθώς το γυαλί έχει σημάδια ραγίσματος, ενώ καθώς πατιέται βγαίνει ο ήχος σπασίματος στα τελευταία μέτρα της γέφυρας. Φυσικά ο ήχος του σπασίματος είναι τεχνητός και η βόλτα είναι ασφαλής για όσους τουλάχιστον δεν έχουν υψοφοβία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Μία ομάδα διεκδίκησε την νίκη στο μάτς ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τη Λαμία και αυτοί είναι οι γηπεδούχοι που τελικά κόλλησαν για συγκεκριμένους λόγους στο 0. Το σύνολο του Ζωσέ Ανιγκό κυριάρχησε σε κάθε μέρος του γηπέδου, είχε τις κλασικές ευκαιρίες, ωστόσο στη σημαντικότερη στιγμή στο 42, ο Τριποτσέρης ανενόχλητος από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στο δεύτερο μέρος, ο Λεβαδιακός έχει ακόμα δύο καλές στιγμές με τις κεφαλιές των Τριποτσέρη και Γιακουμάκη, δείχνοντας ότι στον ίδιο τέμπο θα μπορούσε να βρει τον γκολ, αλλά στο 62 η αποβολή του Μεντί με δεύτερη κίτρινη κάρτα διαφοροποίησε τα δεδομένα. Οι Βιώτοι δεν μπορούσαν να βγουν με την ίδια ευκολία στην επίθεση, την ίδια στιγμή που η Λαμία δεν ήθελε να διακινδυνεύσει το παραμικρό, με συνέπεια να μην κυνηγήσει τον γκολ και έτσι το 0-0 ήταν αφυσική απόρρεια της εικόνας του μάτς. Ο Επασί σκεφτόταν ότι θα βγει με την μπάλα εκτός. Τσαμπούρης θέλει να συγκλίνει για να σημαδέψει το Γιακουμάκη. Ο Κουτρομάνος προς τα πίσω.
Ο Νιάς από μακριά, ο Παπαδόπουλος δεν έχει πρόβλημα. Όμο. Με πρόσωπο προς την εστία. Άλλαξε με τον Μπίτι που έχει χώρο και σουτάρει ο Επασίμποκα στην πιο επικίνδυνη στιγμή για την Λαμία στο μάτς από τον Μπίτι στο 90. Ενώ υπάρχει τώρα μια διακοπή με τον βοηθό ο οποίος πιάνει τον ώμο του. Βλέπετε στο βάθος πέφτει μια χαρτοτενία. Ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη μας και τους τεχνικούς μας. Νέα σενάρια για Κέβιν Μιραλάς και Ολυμπιακό. Η σχέση του Βέλγου επιθετικού με την Everton δεν είναι στο καλύτερο σημείο και από τη Δευτέρα, μάλιστα, φαίνεται ο 30χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στην έξοδο, καθώς ο David Unsworth τον έδιωξε από την προπόνηση των Ζαχαρωτών, χρεώνοντάς το ότι έδειχνα διαφορία. Μετά από το συγκεκριμένο συμβάν, είχε αναπτυχθεί φημολογία, σύμφωνα με την οποία ο Ολυμπιακός αναμένεται να κάνει νέα κίνηση για τον πρώην παίκτη του, που είχε απασχολήσει έντονα τους Ερυθρόλευκους και το περασμένο καλοκαίρι. Ωστόσο, τότε δεν βρέθηκε φόρμουλα ώστε να επιστρέψει στο λιμάνιο διεθνής ποδοσφαιριστής, που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2020. Άλλωστε, το ποσό που ζήτησε ο Άγγλος Σύλλογος μέχρι την περασμένη μεταγραφική περίοδο για να τον πουλήσει σε κάποια ομάδα ήταν οκταψήφιο και δύσκολο θα δώσει τόσα χρήματα ελληνικό κλαμπ. Η κάλυψη του κενού που υπάρχει ουσιαστικά στο αριστερό άκρο της άμυνας μετά τον Έλντερ Λόπες φαίνεται ότι είναι στις προτεραιότητες της ΑΕΚ στο θέμα της ενίσχυσης. Πέραν του Πορτογάλου που βρίσκεται και σε πολύ καλή κατάσταση, δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη λύση για τον Μανώλο Χιμένεθ, καθώς ο Βινίσιος με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο αμυντικό κομμάτι δύσκολα θα αγωνιστεί ξανά σε κάποιο δύσκολο μάτς. Έτσι, ο επικεφαλής του τμήματος Scouting, Δημήτρης Μπερμπαλιάς, βρέθηκε πρόσφατα στην Πορτογαλία, όπως αναφέρεται στη Sport Day, με σκοπό να τσεκάρει κάποιες περιπτώσεις back που έχει στα υπόψη του. Αμφότεροι αγωνίστηκαν το περασμένο Σάββατο, η προσοχή ήταν σταμένη στον Γκανέζο Λουμόρακ Μπερνιέουνου της Πορτιμονένσε. Πρόκειται για παίκτη 21 ετών που θεωρείται εξελίσιμος και έχει γρήγορο διασκελισμό, είναι δυνατός με άλμα και καλές τοποθετήσεις. Οι άνθρωποι της Ένωσης είχαν διαμορφώσει καλή άποψη για τον παίκτη μέσω των βίντεο. Ωστόσο, σε live εικόνα δεν ενθουσιάστηκε ο Δημήτρης Μπαρμπαλιάς, με όσα είδε και με τα τωρινά δεδομένα δύσκολα θα προχωρήσει. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες αθλητικές ειδήσεις. Καλό σας βράδυ! Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμά μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ!